Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως υφίσταται μία πιθανότητα να επιληθεί δια της διπλωματικής οδού η Ουκρανική κρίση. Τη συνέχιση του διαλόγου με τη Δύση φέρεται ότι ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ από τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν παρά τις μη ικανοποιητικές, όπως υποστηρίζει, προτάσεις των Δυτικών στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας. Οφείλω να πω ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να επιληθούν τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ στη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε πως οι ευκαιρίες για διάλογο δεν έχουν εξαντληθεί. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πούτιν παρουσιάζεται να απάντησε λέγοντας εντάξει. Η κρίση στην Ουκρανία και οι τρέχουσες εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τηλεδιάσκεψη υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης. Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ακόμη η ανάγκη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ενότητας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων και των διάβλων επικοινωνίας, επικειμένου να αποφευθεί η κλιμάκωση. Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια με στόχο την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να πληροφορηθεί για τα σενάρια της κρίσης και τις επιπτώσεις που θα έχει για την χώρα μας η κλιμάκωση της έντασης, καθώς το ρώσικο αέριο καλύπτει το 4. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Κέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Κρέκας, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας κ. Θανάσης Ντόκος και ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλης. Από την πλευρά θεσμικών παραγόντων της αγοράς συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Θανάσης Δαγούμας και ο Επικεφαλής της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Κώστας Ξυφαράς και ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Παντελής Κάπρος 0% με 45% των ετησίων αναγκών μας. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά επίσης στους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αναχωρήσει ήδη να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Προηγήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Νίκου Δένδια, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, της Νίκης Κεραμέως και του Ανδρέα Κατσιανότη. Για κοκτέιλ κρίσεων που όμοιό του δεν υπάρχει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμπεριλαμβάνει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και εσχάτως και την ένταση στην Ανατολική Ευρώπη, μίλησε ο Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση. Ο κύριος Οικονόμου έκανε λόγο για ένα πολύ επιβαρημένο διεθνές περιβάλλον, το οποίο οι συνέπειες των παράλληλων κρίσεων επηρεάζουν την Ελλάδα. Εδώ και πολλούς μήνες, η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κοκτέιλ κρίσεων που όμοιό του δεν έχει εμφανιστεί από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η κρίση ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά και εσχάτως η ένταση στην Ανατολική Ευρώπη δημιουργούν έναν πολύ επιβαρημένο διεθνές περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες, δεν είναι δυνατόν να μείνει απρόσβλητη. Οι συνέπειες των παράλληλων κρίσεων εισάγονται στη χώρα μας και επηρεάζουν το κράτος, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όπως συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Χρειάζεται να γίνει συνείδηση σε όλους και σε όλες η αλήθεια αυτή. Το γεγονός ότι η χώρα μας ανθίσταται και αντέχει, παρά το μέγεθος και την ένταση των κρίσεων, οφείλεται καταρχήν στο ότι η οικονομική μας πολιτική, η πολιτική που εφαρμόσαμε τα 2,5 προηγούμενα χρόνια, μπορεί και μας επιτρέπει να δίνουμε καρπούς στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποτρέποντας πολύ χειρότερα. Η πρόσφατη κρίση των μνημονίων, ειδικά η διαχείριση του 2015, έχει διδάξει ότι πάντοτε μπορεί να υπάρξουν χειρότερα από όσα θεωρούμε ότι μπορεί να συμβούν. Ο λαός μας το κατάλαβε πικρά αυτό. Είμαστε εδώ με σύνεση, με ψυχραιμία, για να αποκρούσουμε τα χειρότερα και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό με απόλυτη προτεραιότητα σε όσες και όσους έχουν ανάγκη. Η κυβέρνησή μας έχει και γνώση και σχέδιο και
και έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κρίσεων. Με όπλο μας την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, θα αποκρούσουμε τους κινδύνους καλύτερα από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Οι παγκόσμιες προκλήσεις αναπόφευκτα δοκιμάζουν τις αντοχές μας και προκαλούν έντονη ανησυχία, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Προκλήσεις με σοβαρή συνέπεια στα οικονομικά των οικοκυριών, των επιχειρήσεων, που καμιά κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν μπόρεσε να μηδενίσει. Ήδη άλλωστε ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες του ΟΣΑ καταγράφει ρεκόρ 30ετίας. Η κυβέρνησή μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σχεδίασε και θα συνεχίσει να βρίσκει λύσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαθέσαμε πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να στηρίξουμε επιχειρήσεις και ανέργους απέναντι σε επιπτώσεις της πανδημίας. Από το Σεπτέμβριο και μετά αναπτύσσουμε παρεμβάσεις για να μειώσουμε το βάρος των ενεργειακών ανατιμήσεων. Έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια ευρώ και για το Φεβρουάριο θα διατεθούν επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκούν οι κρίσεις. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να είναι βέβαιοι ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους σε κάθε δυσκολία και θα τους στηρίξει περισσότερο από ό,τι είναι λογικά αναμενόμενο σε μια χώρα με τα προβλήματα και την πορεία της χώρας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης σε νέους αγρότες, αγρότες μέλη συνεταιριστικών σχημάτων και αγρότες που βρίσκονται σε συμβολαιοκή γεωργία για το 2022. Έχει αποφασίσει την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2021 και κάλυψη σημαντικού μέρους της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και για ό,τι ακολουθήσει. Έχει αποφασίσει τη μόνιμη μείωση ΦΠΑ, λιπασμάτων και ζωοτροφών από το 13% στο 6%. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής και των μέτρων για την πανδημία έχουν δοθεί σε αγρότες περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 195 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων. Παράλληλα, στηρίζεται η επιχειρηματικότητα και η ρευστότητα στον αγροτικό τομέα με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, εξασφαλίστηκαν 480 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την δανειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Μικροπιστώσεων ύψους 21,5 εκατομμυρίων ευρώ με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χορήγηση επενδυτικών δανείων και κεφαλαίου κίνησης ως 25.000 ευρώ. Δόθηκε στους παραγωγούς μας η δυνατότητα να λαμβάνουν δάνεια ως 25.000 ευρώ από το τραπεζικό σύστημα χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας. Αυτό θα κρατήσει μέχρι και το τέλος του έτους. Και την ίδια στιγμή, παρά τις τεράστιες εξωγενείς προκλήσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει για όλη την κοινωνία τις μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν συνθήκες δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων για όλους. Και σε όλα αυτά έχουμε ήδη απτά και μετρημένα αποτελέσματα που προδιαγράφουν ένα αισιόδοξο αύριο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Στην Κάλυμνο βρέθηκε το Σάββατο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς με στόχο να αποτίσει φόρο τιμή στο Μνημείο των Ηρών στην κρίση των ημείων. Η εθνική μας κυριαρχία είναι διαπραγμάτευση και αυτό είναι το μήνυμα προς όλους, δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Χαρδαλιάς, καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο των Ηρών στην κρίση των ημείων, πρόσθεσε πως η δική του θυσία είναι το δικό μας στοίχημα ευθύνης, αφοσίωσης, καθήκοντος, ο δικός μας φάρος εθνικής υπερηφάνειας. Αθάνατη. Άμυνας, κύριο Νικόλα Χαρδαλιά. Προσκλητήριο Πεσότων. Αντιπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού
Χριστόδουλος Καραθανάσης. Αντιπλήρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Βλαχάκος. Σημεοφόρος πολεμικού ναυτικού Έκτορας Γελοψός. Έπεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις 31 Ιανουαρίου 1996. Αθάνατοι! Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Η δική τους θυσία, το δικό μας στίχημα ευθύνης, αφοσίωσης, καθήκοντος, ο δικός μας φάρος εθνικής περηφάνειας. Αθάνατη. Χαιρετάει ο κύριος Καρδαλιάς από το χώρο μέσα του σκάφους. Δεν μπορούσαν να μπουν εκπροσώποι των ΜΜΕ, όπως καταλαβαίνετε. Αμέσως από εκεί θα τον παραλάβει το ελικόπτερο για να πάει στην ΕΚΟ και να συνεχίσει αύριο το ταξίδι του. Θάλασσα γαλήνια, θάλασσα υπέροχη, οπότε θα έχουν ένα καλό ταξίδι. Αλλά και, αγαπητοί μου φίλοι, θα μπορέσει να δεχθεί την αγάπη των πιτσερίμιωτών για το θέμα του γιατρού, που όπως έχει γίνει με τον νόμο τώρα, όταν θα φύγει ο ένας γιατρός, αν φύγει όποια στιγμή συμβεί αυτό, θα έρχεται αμέσως ο επόμενος. Μονάδες και επιτηρητικά φυλάκια στην ΚΟ και τη ΣΥΜΗ επισκέφθηκε την Κυριακή ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη περιοδία του σε σχηματισμούς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων σε 17 ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, ο κύριος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε το στρατηγείο της 80ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, το επιτηρητικό φυλάκιο Σκανδαρίου στην ΚΟ, καθώς και το παράκτιο περιπολικό του πολεμικού ναυτικού Αντώνιου, που ελιμενίζεται στο λιμάνι του νησιού. Τη ΣΥΜΗ, όπου επισκέφθηκε την έδρα της Διοίκησης Άμυνας της Νήσου και το επιτηρητικό φυλάκιο Αγίου Φανουρίου. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη ΣΥΜΗ Στήλου Χάλκης και Καστελορίζου, Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο ΣΥΜΗ Ελευθέριο Παπακαλουδούκα. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων, αντιστράτηγος Νικόλας Φλάρης. Μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως κράτος πειρατής έστειλε από την Σαμοθράκη ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, σχολιάζοντας τις τελευταίες δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας ότι η Ελλάδα πνίγει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Από την ακριτική Σαμοθράκη θέλω να επισημάνω ότι τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις και αιτιάσεις της Τουρκίας δεν είναι μόνο πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, είναι πέρα και έξω από κάθε λογική. Ας αντιληφθεί επιτέλους η Τουρκία ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως κράτος πειρατής. Ο σεβασμός των κανόνων του διεθνούς δικαίου είναι προϋπόθεση για σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα επιδιώκει, προστατεύοντας την ίδια στιγμή αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με αιχμή το θέμα της ακρίβειας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Sky, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, μίλησε για τις εσωκομματικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ και επανέλαβε για την αναγκαιότητα προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας με διαστάσεις μονιμότητας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και σε βαθμό που υπάρχει σήμερα για πολλούς συμπολίτες μας υπαρξιακό πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αρχικά. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο στη χώρα έχει πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της αδυναμίας του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης εγκαίρως να αντιληφθεί το μέγεθος αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Το υποτίμησε
Και ακολούθησε μια πολιτική η οποία αποδυνάμωσε το κράτος, την κρατική παρέμβαση, την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, τους ελεκτρικούς μηχανισμούς, από το να μπορέσουν να τα αποκριθούν σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας το οποίο θα έχει διαστάσεις όχι προσωρινότητας αλλά μονιμότητας, τσουνάμι όπως βλέπουμε, και το οποίο πλήττει την νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε βαθμό που να υπάρχει σήμερα για πολλούς συμπολίτες μας υπαρξιακό πρόβλημα. Ναι. Για πολλά νοικοκυριά τα οποία βλέπουν την τρίτη εβδομάδα του μήνα να μην έχουν εισόδημα. Και για πολλούς επαγγελματίες, ιδιαίτερα μικρομεσαίους επαγγελματίες, αλλά και αγρότες κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν υπαρξιακό ζήτημα. Εγώ βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αργολίδα. Ο κόσμος εκεί έχει μια αγωνία και δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΚΙΝΑΛ. Είναι κόσμος απλός, ο οποίος βλέπει λογαριασμούς 2.000 ευρώ, 1.800 ευρώ, 1.900 ευρώ, ενώ πήρουν 500. Και πώς θα τα ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ποιοι είναι οι λογαριασμοί αυτοί? Τι δεν έκανε ο Μητσοτάκης και τι θα κάνατε εσείς? Κέρια ερωτήματα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε και να πιάσουμε από την αρχή τις θεσμικές παρεμβάσεις που δεν έγιναν, πριν πάμε στα δημοσιονομικά. Καταρχάς, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη έτσι θα αλλιώς. Εμείς κυβερνήσαμε επί 4,5 χρόνια σε πολύ σκληρές συνθήκες. Και θα έκλεινε η ΔΕΗ. Και επί 4,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό. Ναι, αλλά θα έκλεινε η ΔΕΗ. Αντιθέτως, μειώσαμε το 2019 το ΦΠΑ της ενέργειας στον κατώτατο συντελεστή. Και με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Χατζηδάκης, εξομοίωσε αυτή τη μείωση στην ενέργεια στο ΦΠΑ, κάνοντας αυξήσεις. Συγγνώμη, κινδύνευε να κλείσει λοιπόν, η ΔΕΗ, υπάρχει λοιπόν αυτός ο αντίλογος. Πάμε να τα βάλουμε κάτω, κύριε Τσούνο, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό που κάνετε. Διότι έχει μια σημασία να δει κανείς, αν θέλουμε τη ΔΕΗ με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο να σημαίνει δημόσιο. Αν θέλουμε δηλαδή να είναι ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας και όχι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ανταγωνίζεται με τους ιδιώτες παρόχους στο ποιος θα ανεβάσει περισσότερο ψηλά την τιμή. Αυτό που λέτε, έτσι. Η ΔΕΗ, αν ο Αλέξης Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση της χώρας, θα κρατικοποιηθεί? Η ΔΕΗ, τι θα πει θα κρατικοποιηθεί? Αυτή τη στιγμή έχει ένα 54%. Όπως, ναι. Είχε το 51%, δόθηκε το 17%, προσέξτε, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Έβαλε το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του κεφαλαίου 100 εκατομμύρια ευρώ και από τότε μέχρι σήμερα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπέρογκες αυξήσεις, δίνει το ελληνικό δημόσιο, επιδοτώντας όμως, ξέρετε, σε ένα καλάθι δίχως πάτο. Είναι σαν το ανέκδοτο με τη βάρκα που ανοίγουν οι τρύπες και προσπαθείς να τις κλείσεις. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στο 1 δισεκατομμύριο σε επιδοτήσεις για το ρεύμα, που δεν τις έχει καταλάβει ο κόσμος, διότι βλέπει ένα λογαριασμό που έχει αυξηθεί 800 ευρώ, 1200 ευρώ, 1500 ευρώ. Πόσα θα δίνατε δηλαδή? Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω λοιπόν είναι ότι είναι λάθος ο τρόπος διαχείρισης. Δηλαδή είναι σαν να επιδοτείς τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια και να αφήνεις το μηχανισμό να λειτουργεί. Να λειτουργεί απρόσκοπτα και εσύ να προσπαθήσει να μπαλώσει τρύπες. Μα κύριε Με αυτό Πρόεδρε, το μηχανισμό δεν αντιμετωπίζει. Άρα θα την κρατικοποιήσει. Άρα λοιπόν άρα λέμε. Θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Θα ασκήσει η ΔΕΗ, υπό τον. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση, η ΔΕΗ θα ανακτήσει το ΔΕΛΤΑ στη λειτουργία της. Με δύο λόγια, τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σε σχέση με τις αυξήσεις με το κεφαλαίου. Θα υπάρξει εντολή, όπως και στη Γαλλία έκανε ο Μακρόν, που έδωσε εντολή να παγώσει τα δημολόγια. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, πέραν από το να υπάρξει και ισχυρή στήριξη επιδοματική, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την εξέλιξη, αν είχαν δρομολογηθεί στην επιδοματική από την στήριξη αρχή, που λέτε, άλλες πολιτικές. Η κυβέρνηση δίνει 400 εκατομμύρια το μήνα. Πόσα χρήματα θα δίνατε εσείς? Πιο λίγα δίνει, δεν δίνει τα 400 το μήνα, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αν θεωρείτε ότι αυτά τα χρήματα είναι αρκετά, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στους ανθρώπους που παίρνουν τα τιμολόγια. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, δεν είναι αρκετά. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα διαχειριστικής ανεπάρκειας. Όταν εγώ πήγαινα τον Νοέμβρη και κατέθεσα. Από το καλοκαίρι έχουμε καταθέσει επίκαιρες επερωτήσεις για το ζήτημα της ακρίβειας που έρχεται. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, εγώ καταθέσα δέσμη προτάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι με 150 εκατομμύρια, τόσα έδωσε τότε, θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν έβλεπαν οι άνθρωποι να έρχεται αυτό το οποίο έρχεται. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα σοβαρό δείγμα, αν θέλετε, της αδυναμίας διαχειριστικής ανικανότητας.
Σε αναλυτικό απολογισμό προέβη με δηλώσεις του στην τηλεόραση Αιγαίο ο καθηγητής γεωλογίας κ. Ευθύμιος Λέκας μετά την σχετική παρουσίαση που έκανε στην τρίωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου. Κράτουμε τις ευκαιρίες για να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα τρίωρο, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν ένα τρίωρο το οποίο είχε φοβερό ενδιαφέρον από όλους και από αυτούς βέβαια που ήταν παρόντες και από αυτούς που διαδικτυακά το παρακολουθήσαν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θέλησα να επικεντρωθώ μόνο στο θέμα των φλέγων των καταγεστήσεων και της παρουσίασης της μελέτης, αλλά ανέπτυξε το θέμα και σε θέματα κλιματικής κρίσης, πλημμύρες, σεισμούς και βέβαια. Όλα αυτά τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, όχι μόνο της Καλλίνου, αλλά και της Ελλάδας και σε επόμενο επίπεδο. Είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίζουμε από τώρα και πέρα πολύ πιο συχνά. Είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά θα πρέπει να στραφούμε και να μέσα από την επιστημονική έρευνα, την τεχνική διάσταση και προσέγγιση, να μπορέσουμε μαζί με τους επιχειρησιακούς φορείς και μαζί με τους τοπικούς φορείς να πραγματοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα μετριάσουν τις επιπτώσεις που έχουν. Ακούσαμε πολλά εύστοχα ερωτήματα, απορίες, προβληματισμούς και φαντάζομαι πως λογικό είναι έτσι να θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα και να νιώσουμε ασφαλείς κάποια στιγμή. Ακριβώς έτσι είναι. Πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει πρόληψη και μέσα στην πρόληψη, πέρα από τις όλες τις διαδικασίες τις δύσκολες, είναι και η ενημέρωση του πληθυσμού, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο καλύτερη αντίληψη κινδύνου και ο καθένας από τους κατοίκους της κατοίκου να μπορέσει να αυτοπροστατεύεται μέσα από την γνώση πάντα. Δεν χρειάζεται να ανυπομονούμαστε, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε υπέρμετρα. Χρειάζεται να προσεγγίσουμε τα πράγματα με την ορθή τους διάσταση και βέβαια μέσα από αυτή την προσέγγιση να υπάρχει και η γνώση τους, ώστε σε κάθε επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε επίπεδο δημοτικού, να υπάρχει η γνώση προκειμένου να αντιμετωπίζουμε πιο εύστοχα όλα αυτά τα φαινόμενα. Ακούσαμε βέβαια, και επειδή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την πόλη μας κυρίως, να κάνετε αναφορά τροποντινά και για τα νερά του κεντρικού δρόμου, όπως λέμε εμείς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολυσύνθετο εκεί πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι σύνθετο πρόβλημα, γιατί αυτό που υπάρχει στην πόλη σήμερα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το αναιρέσουμε. Δηλαδή, το πολεμικό συγκρότημα δεν μπορεί να φύγει, ούτε μπορεί να σκαφτεί, ούτε μπορεί να γίνει κάτι το ιδιαίτερο και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αναποτελεσματικό. Συζητήσαμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις μεθοδολογίες και πρότεινα κάποιες μεθοδολογίες και ώστε τα νερά να κρατηθούν στα ανάδια, όπως λέμε, προκειμένου να μην φτάνουν ούτε σε τόσο μεγάλη ποσότητα, αλλά ούτε σε άμεσο χρόνο μέσα στην πόλη και την περιοχή πόλη. Τώρα, για σας κλείνει αυτή η ενότητα και πρέπει τώρα να ψάξουμε εμείς να βρούμε το ποσό των 12 εκατομμυρίων ή κάποιο που θα μας δώσει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε? Κοιτάξτε, δεν κλείνει η ενότητα, γιατί πάντα θα είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι στο Δήμο, συμπαραστάτε σε όποια προσπάθεια κάνει και σε επίπεδο εξέβρεση χρημάτων, αλλά και σε επίπεδο μετά της εφαρμογής των έργων. Γιατί είναι ένα θέμα εκεί. Συνεπώς, δεν κλείνει πάνω στο θέμα των καταληξίων στην εργασία. Όπως είπε και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία σε θέματα πλημμυρών και σε θέματα σεισμού, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το σεισμό. Μακάρι λοιπόν να είμαστε σύντομα έτοιμοι για το επόμενο βήμα, κύριε καθηγητά. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν, η θέληση υπάρχει, τα μέσα υπάρχουν, οπότε πραγματικά. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα εν ώψη της φετινής τουριστικής περίοδου για το νησί της Χάλκης, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ξεκινήσει το Πάσχα. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού, κ. Άγγελος Φραγκάκης, που βρέθηκε στη Ρόδο για συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με αντικείμενο τα έργα υποδομής στη Χάλκη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μπορώ να πω ότι ήταν ίσως και οι χειρότερες τα τελευταία τρία χρόνια τα οποία ζω εγώ στο νησί. Και νοτιάδες πάρα πολλού και βορειάδες. Το καλό είναι ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν τις καιρικές συνθήκες, είναι προετοιμασμένοι και ψυχολογικά αλλά και ουσιαστικά με τις περιουσίες τους, οπότε οι ζημίες είναι πολύ, πολύ μικρές.
Τώρα, τι προοπτικές ή τι μηνύματα έχετε για την τουριστική σεζόν? Τα έως τώρα δεδομένα, μιλώντας με τους επιχειρηματίες εκεί, με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων περισσότερο και με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, είναι πραγματικά πάρα πολύ θαρρυντικά, πάρα πολύ αισιόδοξα. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερη χρονιά και από την περσινή και από την προπερσινή, που για τη χάρτη ήταν πάρα πολύ καλές χρονιές. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, δηλαδή με το νερό ή σας έχετε επάρκεια? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αν τα μικρά νησιά μπορούν να αντέξουν τον όγκο των επισκεπτών των οποίων δέχονται τα τελευταία χρόνια. Εμείς από τη Χάρκη έχουμε κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε τις υποδομές μας από την πλευρά του Δήμου, αλλά και από την επισκεψιμότητα και την φιλοξενία. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε έναν αριθμό παραπάνω από αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Και αυτό, ξέρετε, φέρνει μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, έτσι. Αν δηλαδή έρχεται ο επισκέπτης και δεν περάσει καλά, τότε το μεταφέρει και δεν είναι και πολύ καλό για την τοπική κοινωνία. Πότε περιμένετε να ανοίξει η σεζόν? Σε συζήτηση που έχουμε με τους επιχειρηματίες μου, λένε γύρω στο Πάσχα, γύρω στην περίοδο γύρω τον Απρίλιο, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες. Και με τις κρατήσεις που έχουν, θα πάνε πάλι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όπως και πέρσι δηλαδή. Από τα έργα τα οποία προωθείτε, κύριε Δημάρχε, για το νησί? Κοιτάξτε, τα έργα πλέον είναι περισσότερα υποδομών. Ολοκληρώνεται το δεύτερο κομμάτι του προέργου του βιολογικού. Είχα και ένα ραντεβού τώρα με τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Το άλλο το έργο με το φωτοβολταϊκό έχει ολοκληρωθεί, το είδατε και με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Χάλκη. Ήδη είναι σε λειτουργία και ήδη παράγει την ενέργεια την οποία χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Και τώρα ετοιμάζουμε τις μελέτες για την υδροδότηση του παλιού χωριού και την υπογειοποίηση των καλωδίων και για λόγους αισθητικής αυτό το έργο, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Και γενικώς είμαστε σε ένα οργασμό μελετών για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει είναι και πράσινο νησί. Έχει αλλάξει κάτι για τους κατοίκους ή θα αλλάξει και πότε? Κοιτάξτε, αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Πλέον, από ό,τι γνωρίζετε, μαζεύουμε το σκουπίδι μας και το σύμμεκτο και το ανακυκλώσιμο πόρτα-πόρτα. Η συλλογή γίνεται από σπίτι σε σπίτι. Έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και μάλιστα μας καλούν τώρα και σε πολλές εκδηλώσεις για να το παρουσιάσουμε και για να το δείξουμε ως βέλτιστη στην πρακτική. Το ένα κομμάτι είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ενεργειακό, το οποίο σας είπα και πριν. Το νησί πλέον είναι αυτόνομο ενεργειακά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτόνομο. Και ετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα που όντως θα πάμε προς την πράσινη μετάβαση. Είναι πολλά έργα τα οποία είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα οποία θα έρθουν και το νησί της Χάρτης να γίνει ένα case study για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Την έκθεση Χωρέκα 2022, την μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων και την μαζική εστίαση, με 500 εκθέτες και εκπροσώπους, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε μπροστά στην αρχή ενός νέου σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου, που με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που πάντα αποτελούν πολύ σημαντικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία, θα μπορέσουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύσκολα δύο έτη της πανδημίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στην έκθεση. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό για την μεγάλη τιμή που μας έκανε, ερχόμενος στην έκθεση Χωρέκα, τη μεγαλύτερη έκθεση για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση, όπου πραγματικά θεωρώ ότι πήρε μια πρώτη τάξη ως γεύση για την πραγματική οικονομία, τις εμπορικές πράξεις. Και είδε με τα δικά του μάτια όλη την αγορά, όλη την Ελλάδα να έρχεται στην έκθεση προκειμένου να βρει εμπορικές λύσεις για τις επιχειρήσεις του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Μας θυμάται ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δώσετε τη δυνατότητα να επισκεφθώ σήμερα την Χωρέκα, καθώς και ο κλάδος των εκθέσεων κάνει τη δικιά του σημαντική επανεκκίνηση. Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν η θετική ενέργεια την οποία αποπνέει ο εξαιρετικά δυναμικός κλάδος της εστίασης, των ανθρωπιστικών, του catering, του καφέ. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις, για τις εστίασεις, των απασχόλησης είναι εξαιρετικά έτος, αυτό πιστοποιήθηκε.
και σήμερα κατά τη σύλλογη παραμονή στην έκθεση και πιστεύω ότι είμαστε μπροστά στην αρχή ενός νέου σημαντικού αναπτυξιακού οδηγό των κράτων του τουρισμού και της εστίασης που πάντα αποτελούν πολύ σημαντικούς κράτους στην ελληνική οικονομία. Θα μπορέσουμε για την καλά να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύσκολα δύο έτη της πανδημίας. Κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση της έκθεσης και του χρόνου με ακόμα περισσότερους εκθέτες και με ακόμα περισσότερους εκθέτες. Την έκθεση υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας και τροφοδοσίας Χορέκα 2022 επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσω με δεκάδες εκπροσώπους της εστίασης και του τουριστικού τομέα. Είναι πολύ κρίσιμο αυτοί οι τομείς που έδειξαν υψηλή αφεκτικότητα αυτά τα χρόνια της πανδημίας και που σήμερα βάλλονται από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση να τους στηρίξουμε, διότι δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του μετά το τέλος της επίσκεψής του. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσω με δεκάδες εκπροσώπους της εστίασης και του τουριστικού τομέα. Είναι πολύ κρίσιμο αυτοί οι τομείς που έδειξαν υψηλή ανθεκτικότητα αυτά τα χρόνια της πανδημίας και που σήμερα βάλλονται από την αύξηση της ακρίβειας της ενεργειακής κρίσης να τους στηρίξουμε, διότι δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ. Πρέπει να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κοιτώντας μπροστά. Αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται και συγχρόνως διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, ώστε να έχουμε μέσα από την μεγάλη αύξηση του τουρισμού στη χώρα προστιθέμενη αξία και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό πρέπει να είναι ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα ανοίξει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα στηρίξει πολύ δυνατά την ελληνική κοινωνία στο μέλλον. Τα θέματα που επικρατούν στην παγκόσμια αρθρογραφία είναι η παραλλαγή όμικρον και το θέμα της τέταρτης δόσης, ανέφερε στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης η ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Η κυρία Θεοδωρίδου εστίασε στη φυσική νόσηση με τα στελέχη Α, Β και Δ, η οποία, όπως είπε, προστατεύει ισχυρά έναντι της όμικρον σε ποσοστό 90%, ενώ η προστασία με φυσική νόσηση με όμικρον σε ποσοστό 60%. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραλλαγής όμικρον, όπως γνωρίζουμε, είναι η αυξημένη μεταδοτικότητα, η ανοσολογική διαφυγή, δηλαδή το ότι ξεφεύγει ο ιός από τα προστατευτικά αντισώματα, όπως και η αυξημένη δυνατότητα του ιού για επαναλυμώξεις. Σε πρόσφατη επιστολή που δημοσιεύεται στο New England Journal of Medicine, παρουσιάζονται δεδομένα προστασίας έναντι του όμικρον μετά από προηγηθής αλίμωξη, μετά δηλαδή από νόσηση. Επαναλίμωξη, να πούμε ότι ορίζεται η λίμωξη η οποία επιβεβαιώνεται με εργαστηριακή μέθοδο, με PCR και συμβαίνει τουλάχιστον 3 μήνες μετά την πρώτη λίμωξη. Αυτό για διαχωρισμό από την χρονίζουσα λίμωξη ή την υποτροπή λίμωξη από COVID. Η μελέτη έγινε με δεδομένα από την Εθνική Βάση Δεδομένων του Κατάρ και συνοπτικά βρέθηκε ότι η φυσική νόσηση από τα στελέχη Α, Β και Δ προσέφερε ισχυρή προστασία έναντι του στελέχους όμικρον σε ποσοστό 90%. Αντίθετα, η προστασία από την φυσική νόσηση με όμικρον ήταν 60%. Επομένως, η φυσική νόσηση και για τις περιπτώσεις των επαναλυμώξεων προστατεύει από το να μπει κανείς στο νοσοκομείο ή να νοσήσει σοβαρά, ανεξάρτητα από τις μεταλλάξεις. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η φυσική προστασία δεν είναι ίδια για όλα τα άτομα. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να την τροποποιούν,
όπως η ηλικία, η βαρύτητα της κλινικής νόσου ή και υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σας δίνει και μία ερμηνεία γιατί και η Εθνική Επιτροπή κατά καιρούς έχει τροποποιήσει τις συστάσεις εμβολιασμού σε σχέση με την φυσική λίμωξη. Ας θυμηθούμε όμως ότι από πολλές άλλες μελέτες υποστηρίζεται ότι η τρίτη δόση προσφέρει μακρά προστασία κυρίως μέσω των β' και τ' λεμφοκυττάρων της λεγόμενης κυταρικής ανοσίας που μπορεί να αντιμετωπίσει την όμικρον παρά την μείωση των αντισωμάτων. Επίσης, η τρίτη δόση φαίνεται ότι αποκαθιστά τα επίπεδα των αντισωμάτων και διευρύνει την προστασία έναντι και άλλων παραλλαγών. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα παραλυθούν από την χώρα μας οι πρώτες 168.000 δόσεις του εμβολίου της Novavax, επί συνόλου 484.000. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η ακριβή ημερομηνία παράδοσης, γι' αυτό δεν έχουν ανοίξει ραντεβού στην πλατφόρμα εμβολιασμού. Σε σχέση με το εμβόλιο Novavax, όπως έχω ήδη ανακοινώσει τις προηγούμενες ενημερώσεις, η χώρα μας θα παραλάβει το Φεβρουάριο και το Μάρτιο 474.000 δόσεις. Η πρώτη παράδοση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, 168.000 δόσεις. Δεν είχαμε όμως και σήμερα που μιλήσαμε επιβεβαιωμένη ημερομηνία της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν μας επιβεβαίωσε την ημέρα. Και έτσι δεν θα ανεβάσουμε ακόμη τα ραντεβού μέχρι να έχουμε την επιβεβαίωση της παράδοσης από την εταιρεία. Την μετονομασία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου σε καρδιολογική κλινική Δημήτρης Κρεμαστινός πρότεινε ο πολιτιστικός σύλλογος Παρατησίου Αγία Μαρίνα σε επιστολή που απέστειλε στον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Κύριε Διοικητά, η Πρόεδρος Αναστασία Σταυριανού Γεωργιάδη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παρατησίου Ρόδου Αγία Μαρίνα ετούμεθα τιμήσανε και να ονομαστεί η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου σε καρδιολογική κλινική Δημήτρης Κρεμαστινός. Είναι ένα δίκαιο αίτημα χιλιάδων δωδεκανησίων που μάλιστα όλοι αναρωτιούνται γιατί ξεχάστηκε ο μεγάλος ευεργέτης του νοσοκομείου μας που όλοι αναγνωρίζουμε ότι χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε αυτό το νοσοκομείο και ίσως βρισκόμασταν ακόμη στο παλιό νοσοκομείο. Παρακαλούμε να έχουμε την απόφασή σας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προχωρήσουμε με την τοποθέτηση μιας καλέσθητης επιγραφής, αναλαμβάνοντας και το κόστος της. Ο σύλλογός μας, με εκτίμηση Αναστασία Σταυρονίου Γεωργιάδη, Πρόεδρος. Υποστελεχωμένη είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιών και Μεταφορών στη Ρόδο. Αυτό ανέφερε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του τομέα, κ. Χρήστος Ευστρατίου, και μίλησε για τις αρμοδιότητές του. Πράγματι, από γύρω στις 10-15 μέρες που είμαι πάνω στο Γραφείο Μεταφορών, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο του Χατζημάρκου, το ότι μου έδωσε και αυτό το πόστο. Πράγματι, είναι ένας νευραλγικός τομέας, είναι ένας τομέας που δέχεται πάρα πολύ κόσμο και πολίτες καθημερινά στο να εξυπηρετηθούν. Φανταστείτε ότι είναι όπως είναι η εφορία που πάει ο κόσμος, όπως πάει στην πολλοδομία, άλλο ένα κομμάτι είναι και αυτό το συγκοινωνιών. Είναι ένας δύσκολος τομέας, μεγάλος τομέας, έχει να κάνει με τις εξετάσεις των διπλωμάτων, τις μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων, έχει να κάνει με το συγκοινωνιακό, με γραμμές που εκτελούνται στην πόλη της Ρόδου και σε, όπως είναι τα χτέλη σε εξωτερικά δρομολόγια. Είναι για όλα τα νησιά και η αρμοδιότητα που μου έχει δώσει για την Δωδεκάνησο. Είναι δύσκολο κομμάτι. Εγώ είμαι από την πρώτη μέρα εκεί. Βρίσκομαι καθημερινά μετά τις 9 η ώρα το πρωί στη Διεύθυνση Μεταφορών. Έχω φτιάξει και ένα γραφείο εκεί όπου μπορώ και συζητάω. Έχουμε και κόσμο για οποιαδήποτε παράπονα ή οτιδήποτε τους απασχολεί. Να ξέρουν ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Υπάρχει και το χταίο. Βέβαια, όπως είδατε και στην τελευταία
επίσκεψη του Υπουργού, του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος είχε έρθει πάνω, πράγματι βρήκε τις εγκαταστάσεις καλά και ήταν και έλεξε μάλιστα και τα πόσα αυτοκίνητα περάσανε και τα πόσα κοπήκανε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, όπως όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Είναι πολύ πιεστική η δουλειά και πολύ για τους υπαλλήλους τους δικούς μας είναι σε συνεχή πίεση εκεί πέρα, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και όλα χιλιάδες τα αυτοκίνητα τα οποία είναι ενοικιαζόμενα στη Ρόδο, υπάρχουν οι μεταφορεί στα βαρέα οχήματα, υπάρχουν τα λεωφορεία και καταλαβαίνετε ότι ο όγκος δουλειάς είναι πάρα πολύ μεγάλος εκεί. Εγώ περιμένουμε δηλαδή να πάρουμε υπαλλήλους με την πρώτη ευκαιρία. Θα πρέπει να στελεχώσουν και εκεί κάποια τμήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργούν καλύτερα. Γιατί εάν είναι ας πούμε σε ένα τμήμα υποστελεχωμένος και έχεις 2-3 άτομα και αυτοί οι άνθρωποι, λογικό είναι να θέλουν να πάρουν άδειες, μια αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα βέβαια έχουμε ένα. Είναι κάποιος έχει αρρωστήσει και καταλαβαίνετε ότι το τμήμα υπολειτουργεί και είναι δύσκολο στο να λειτουργήσουμε. Φεύγουν πάρα πολλοί με, γενικά στο δημόσιο, πάρα πολλοί με συνταξιοδοτήσεις και δεν βλέπουμε και αυτόν τον αριθμό να έρχονται μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τους στελεχώσουμε. Μία υπέροχη βραδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν το Σάββατο τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου. Με αφορμή την κοπή της πίτας τους, οι δικηγόροι αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν διάφορα θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας, σε ευχάριστο κλίμα και σε αυτήν έδωσαν το παρόν δικηγόροι και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, αλλά και φίλοι των μελών της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή σας εβδομάδα.